ΠΑΟΚ Ομόνια. Είτε παίξει με την Μπαρτσελόνα, είτε παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε παίξει με την Επανομή, αυτός θα παίζει 3-4-3. Μόνιμη κατάσταση. Κλασική περίπτωση Βλάβης, πολύ ο Τσάκρος. Κλασική περίπτωση Βλάβης. Βλάβη. Είναι Βλάβη. Παίζει με ένα βαρύ σέντερ φορ αυτός. Και ο Μπαμπουλής ψιλοβγαίνει από πίσω. Της Ομόνιας. Κρατάς 90 λεπτά τρία στόπερ. Δηλαδή πρέπει να είσαι ή ανοήτως ή κακός ή βλάκας ή εκδικητικός. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Κάνουνε διπλάσια χιλιόμετρα η μπροστά γραμμή του ΠΑΟΚ και η πίσω γραμμή του ΠΑΟΚ κάνει 3 χιλιόμετρα κάθε παίκτης. Αυτή η ανισορροπία η βιολογική είναι απίστευτη. Μετά έχει τον Τζόλακ και παίζει πλευρά σέντρα, πλευρά σέντρα, πλευρά σέντρα. Βλέπεις ρε, δεν είναι αυτός ο παίκτης. Δεν είναι αυτός ο παίκτης Πλίγιοβιτς. Δεν είναι αυτός ο παίκτης Γρηγόρης Χαραλαμπίδης. Δεν είναι αυτός ο παίκτης Αλέκος Αλεξιάδης. Δεν είναι αυτός ο παίκτης Μυρτσέκης. Ούτε Μυρτσέκης δεν είναι. Δεν είναι Μπενίσκος. Εντάξει, δεν είναι Μπρούστερ. Δεν είναι Μπρούστερ. Είναι ο Διαμαντόπουλος της Σερβίας. Τον έχεις εκεί μόνιμα μέσα. Και τον βγάζεις να βάλεις το Σφιντεύσκι. Δηλαδή, παίζεις 90 λεπτά με την Ομόνια με ένα φορ. Ή τον ένα δηλαδή ή τον άλλο και τρία center back. Πιο βλάκας πεθαίνεις. Φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Θέλω αλλαγή συστήματος. Ο Μούγκρ, πώς το λέει το παιδί, είναι καλός παίκτης. Και μπορεί να παίξει άριστα πίσω από το center for. Μου βάλει την λένε τη φακλάνα τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι με τον Βασιλάκο και με μένα να πάμε στο Φαρσαλίνο να φάμε δύο γίδια. Τι Μπίσεσβαρ. Για να τρώμε γίδια στην ταβέρνα Φαρσαλίνο όσοι είμαστε. Αστεία λέμε τώρα. Και σακατεύεις τον Ζιβκοβιτς, σακατεύεις τον Μουρκ, σακατεύεις τον Τζιόλι. Τους βάζεις να τρέχουν αδυσόπιτα χιλιόμετρα για να καλύψουν τα κενά. Και δεν παίρνεις την ποιότητά τους, το σκοράρισμά τους, το ένασμένα. Το πιο απλό είναι. 4-2-3-1. Δεν θες να το κάνεις από την αρχή. Κράτα το 0 και τράβα ένα ρίσκο. Το έλεγε ο Χατζηνάκος στο μαγαζί προχθές, πριν από 2 ώρες, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός πήρε με την Μαρσέη ρίσκο. Να παίξει με δύο φορ και ο μικρός ΠΑΟΚ. Εν ελείψη Καμαρά κιόλας. Εν ελείψη Καμαρά, βέβαια, σωστό. Και ο φουκαράς ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βάλει δεύτερο. Δεν πήρε ρίσκο με την Ομόνια στην Τούμπα. Να πω εγώ τίποτα άλλο. Φτάνει. Έτσι. Για χαρά.